Θα έλεγα ότι ο Σταύρος Κοκάρας, πρώτος μεταξύ όλων και με απόσταση από τους άλλους, αλλά και ο Έλληνας Σωτήρης Τσιάνης και ο Γιάννης Καϊμάκης, ο καθηγητής, είναι πρόσωπα που τα συντεριάζουν όλα αυτά, τα ουδενικά, σε πληθωρική μάλιστα μορφή, ώστε να παρασύρουν και άλλους μαζί τους σε έργα που θα αφήσουν στην ιστορία το σημάδι τους και θα διασώσουν για τις επόμενες γενιές όσα οι καιροί της παγκοσμιοποίησης διασκορπίζουν στο χάος. Και επειδή γνωρίζω ότι τόσο ο Σταύρος Κοκάρας, όσο και ο αγαπητός μου Φώτης Δημητρακόπουλος που ανέλαβε να παρουσιάσει το έργο, είναι αθεράπευτα παπαδιαμαντική, για να θυμηθούμε τον προφητικό γέροντα που εφέτος σημειώνει 100 χρόνια απουσίας από κοντά μας, να πω πως εκείνος, ο Παπαδιαμάντης, θα έλεγε ειρωνικά ότι όλοι τελικά εμείς που καταγινόμαστε σε τέτοιους καιρούς με τραγούδια και γενικότερα με το λαϊκό πολιτισμό, ότι καταγινόμαστε με πράγματα μη παραβεβαιγμένης χρησιμότητος. Εμείς όλοι είμαστε όμως σήμερα εδώ γιατί γνωρίζουμε, όπως το γνώριζε καλά και ο Παπαδιαμάντης, ότι οι διαχρονικές αξίες έχουν υπεραξία ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές και πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Το Κέντρο Λαογραφίας λοιπόν, στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην έρευνα των θεμάτων του λαϊκού πολιτισμού και σε τοπικό επίπεδο, καθιέρωσε μια σειρά πηγές του λαϊκού πολιτισμού, η οποία περιλαμβάνει πρωτογενές υλικό συγκεντρωμένο με επιτόπια έρευνα ερευνητών του κέντρου ή από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων τους για το λαϊκό πολιτισμό ή με αφορμή ειδικά σχετικά ερευνηματολόγια που έχουν αποσταλεί μέσω του Υπουργείου Παιδείας για συμπλήρωση. Η σειρά χρηματοδοτείται κάθε φορά από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και πατριοτοπικούς συλλόγους και την επιμέλεια των εκδόσεων αυτών αναλαμβάνουν χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή και όπως πει ο συνάδελφος ο κ. Καραμανής αργότερα πόσο δύσκολο είναι να βγει ένα έργο σαν το Βαλκέτσι. Αναλαμβάνουν λοιπόν οι ερευνητές του κέντρου να φέρουν σε πέρας αυτές τις δημοσιεύσεις. Η σειρά έχει ξεκινήσει το 2000 και έχει αρκετές ήδη εκδόσεις και μάλιστα αναμένονται εντός του έτους αυτού και άλλες εκδόσεις. Με τις εκδόσεις αυτές ένα μεγάλο μέρος του ανέκδοτου υλικού του Κέντρου Λαογραφίας παραδίδεται στους ερευνητές αλλά και στο κοινό της περιοχής από την οποία προέρχεται. Επίσης, το κέντρο την τελευταία 15ετία, αξιοποιώντας τα εργαλεία που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, έχει ψηφιοποιήσει το υλικό του, το οποίο είναι επίσης στη διάθεση των ερευνητών αλλά και των τοπικών φορέων που σοβαρά ασχολούνται με την παράδοση. Ειδικότερα όσον αφορά τα τραγούδια, υπάρχουν εκδόσεις, δεν θα αναφερθώ εδώ γιατί νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο κανείς διαβάζοντας την εισαγωγή του βιβλίου να δείτε ποιες είναι οι εκδόσεις γύρω από τα δημοτικά τραγούδια. Πρόσφατα θέλω να πω ότι μαζί με το Βαλτέτσι κυκλοφόρησε κάτι ανάλογο για την Λευκάδα και στο άμεσο μέλλον θα βγει το υλικό από το Δάρα και το Βιτίν Αρκαδίας πάλι με υλικό που έχει προσφέρει ο κύριος Τσιάνης αφιλοκερδός από τις έρευνες του όταν ακόμα ήταν στην Αμερική.